Στη συνάντηση που είχαν χθες οι εκπρόσωποι της Καρδίτσας με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έθεσαν το θέμα του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας και ζήτησαν να μην ληφθεί υπόψη η εισήγηση του ΤΕΙ της Λάρισας περί απομάκρυνσης ή συγχώνευσής του. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δέχθηκε τα επιχειρήματα της Καρδίτσας, όπως λέει ο βουλευτής κ. Ταλιαδούρος, που ήταν παρόν στη συνάντηση. Δώσαμε τη μάχη στον Υπουργό Παιδείας, του εξηγήσαμε ότι το τμήμα αυτό συνδέεται άρρηκτα με το τμήμα τροφίμων, ότι μπορεί να αποτελέσει μια σχολή όπως είναι η πρόταση, ότι υπάρχει όλο το ακαδημαϊκό εκείνο περιεχόμενο που οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση και ο Υπουργός συνήνεσε και είπε ότι ναι, θα μπορέσει να παραμείνουν δύο τμήματα σε μια σχολή, που αυτό είναι ένα δυναμικό στοιχείο για το ΤΕΙ. Πρέπει να είμαστε σε διαρκή επιφυλακή μέχρι τις αρχές Μαρτίου που θα υπάρξει η δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος, διότι μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ξέρετε τι αλλαγές μπορεί να γίνουν. Αλλά μέχρι σήμερα πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Εξάλλου, στην ίδια σύσκεψη συζητήθηκε και το θέμα του ΤΕΙ Δασοπονίας. Εισηγηθήκαμε στο τμήμα του σχεδιασμού ξύλου και επίπλου να προσθεθεί και η ονομασία δασικού περιβάλλοντος, ούτως ώστε να υπάρχει μία προοπτική. Και παράλληλα με τη διεύρυνση του γνωστικού αντικειμένου θα υπάρξει παραμονή καθηγητών οι οποίοι έχουν τέτοιο γνωστικό αντικείμενο, που θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την ακαδημαϊκή ανάπτυξη του τμήματος, που η βάση του είναι το σχεδιασμός ξύλου και επίπλου.